Καλημέρα σας, κύριε Παγκράτη. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Παγκράτη, μιλάμε τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια είναι ότι ήταν μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη, αρκετά μεγάλη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Τόσο μεγάλη που ούτε τα κλειδιά δεν έδωσαν, κύριε Παγκράτη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Μίχο. Μπορώ να πω βέβαια ότι οι εκλογές της 25 Γενάρη σηματοδότησαν λοιπόν το τέλος μιας μαύρης σελίδας της πρόσφατης μεταπολιτικής ιστορίας του τόπου και σηματοδοτούν πλέον, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή που επέρχεται. Με τις εκλογές αυτές ο ελληνικός λαός την Κυριακή έγραψε τη δική του ιστορία. Mm-hmm. Οι εκλογές αυτές την Κυριακή που μας πέρασε επιβεβαίωσαν ότι οι αγώνες του ελληνικού λαού, οι αγώνες όλης της Ελλάδας σε αυτή την μαύρη περίοδο χαρακτηρίζονται ιστορική και επομένως είναι ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ που μπήκε πλέον σε μια νέα φάση η πατρίδα μας, σε μια νέα προοδευτική τροχιά, ριζοσπαστική τροχιά, η οποία είναι βέβαια ότι θα προκαλέσει και ένα παζλ θετικών εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη. Υπ' αυτήν την έννοια η ιστορική αυτή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μας δίνει μέσω της λαϊκής εντολής μια ισχυρή πλέον εντολή να σταματήσει αυτή η λιτότητα και ταυτόχρονα να στείλουμε από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι κατόρθωτο, ότι οι λαοί όταν αγωνίζονται μπορούν να ανατρέψουν ό,τι μπροστά τους βάζουν η ελίτ και το κεφάλαιο. Μάλιστα. Κύριε Παγκράτη, αν μου επιτρέπετε, από τη μία θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν έκλεισαν τα ATM από Δευτέρα όπως υποστήριζαν, ας πούμε, οι αντιπαλίες σας. Από και την άλλη όμως. Πήγαμε κανονικά στη δουλειά. 7 και 4 ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Σωστά. Από την άλλη όμως, αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό που και εδώ έχονται, όταν είχαμε και τους καλεσμένους και τους υποψήφιους βουλευτές, αυτό που πάντα ρωτούσαμε όλους όσους ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ ή συμμετείχαν σαν φορείς μέσα από τις κομματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με ποιον θα συνεργαστεί την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένατε και εσείς ότι το ΚΚΕ είναι η πρώτη επιλογή και μάλιστα ότι ακούσαμε και εδώ σχολιάζοντας, δεν θυμάμαι από ποιον συνάδελφό σας, ότι θα είναι τόσο μεγάλη πίεση από την κοινωνία προκειμένου να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης που το ΚΚΕ θα δώσει έστω ψήφο ανοχής. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι πολύ γρήγορα και χωρίς να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες τα βρήκατε αμέσως. Με από ό,τι φαίνεται προσυμφωνημένες διαδικασίες δηλαδή έγινε συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Ναι, το ατύχημα αν μπορούμε να το πούμε έτσι είναι ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ούτως ώστε απερίσπαστα να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και ταυτόχρονα να καλέσει, γιατί είπαμε ότι δεν θα είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, θέλουμε να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και ταυτόχρονα να καλέσει και άλλες δυνάμεις από θέση ισχύως να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία στήριξης ενός προγράμματος κοινωνικής σωτηρίας. Αυτό δεν επιτεύχθη. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. Η επιλογή της συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι μια επιλογή στη βάση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αυτό που το προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Και με δεδομένο το ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες τήρησαν μια συνεπή στάση, τουλάχιστον ως προς το αντιμνημονιακό σκέλος, mm-hmm. που συμπορευθήκαμε σε πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά το μνημόνιο, τη διαπραγμάτευση, το χρέος, τη λογική του χρέους, την επιβολή των μεταρρυθμίσεων, απορριθμίσεων ουσιαστικά στην πατρίδα μας και επομένως ένα πεδίο συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ ήταν ανοιχτό, με δεδομένη βέβαια και την θέση του ΚΚΕ να αρνείται επίμονα μια συνεργασία στη βάση ενός τέτοιου προγράμματος. Ήταν λογικό λοιπόν να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία. Κύριε Παγκράτη, επειδή εσείς είστε πολλά χρόνια στην αριστερά, είστε ικανοποιημένος με μια τέτοια συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι αριστερό κόμμα, ίσα ίσα είναι, είναι δεξιό κόμμα. Δεν θέλω να πω την προσωπική μου άποψη, η οποία, ας πούμε, θα μπορούμε να κουβεντιάζουμε πολλές ώρες. Αυτό που ισχύει πάντως είναι ότι στην πολιτική ισχύει η λογική
του εφικτού. Τι μπορείς να πετύχεις προκειμένου, τι μπορείς να κάνεις προκειμένου να πετύχεις ένα εφικτό στόχο. Αυτό το στόχο λοιπόν της εξυπηρέτησης ενός τέτοιου προγράμματος ανασυγκρότησης, όπως είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, νομίζω πως ήταν η αναγκαιότερη επιλογή που έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ατόπιμα και του ΚΚΕ, το οποίο με τη στάση που κράτησε πιστεύει ότι είναι καλύτερη μια συγκυβέρνηση, ότι είναι προτιμότερη για τη χώρα μια συγκυβέρνηση ανεξάρτητη των Ελλήνων με τον ΣΥΡΙΖΑ παρά του ιδίου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι? Ναι, εδώ είναι το αντιφατικό. Εδώ είναι το αντιφατικό. Ένα σου προσφέρει βοήθεια και ανοχή ένα κόμμα το οποίο είναι συντηρητικών κατευθύνσεων. Απ' την άλλη μεριά, η αριστερά απέχει από τις θέσεις ευθύνης που αναθέτει ο ελληνικός λαός. Εδώ υπάρχει μια ιστορική αντίφαση. Νομίζω πως η ιστορία θα κρίνει τον καθένα μας, τα κόμματά μας, προσωπικά εμάς. Θεωρώ όμως στην πράξη το επόμενο διάστημα με την κατάθεση των πρώτων νομοσχεδίων που εννοείται ότι η πρόθεσή μας είναι να είμαστε μεροληπτικοί πλέον υπέρ του λαού. Πίστευω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα θα είναι αναγκασμένο εκ των πραγμάτων να ξαναδεί τα ζητήματα ή των συνεργασιών ή μιας ανοχής μέσα στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να περάσουν θετικά νομοσχέδια, κρίσιμα νομοσχέδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Στο Υπουργείο ακούγονται και ονόματα που είναι συνδεδεμένα και με τον τόπο πλέον. Ακούγεται το όνομα του κ. Ευκλήτη Τσακαλώτου. Ακούγεται... Ακόμα δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτές είναι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα περιμένουμε μία ωρίτσα, δύο νομίζω, ώστε να ανακοινωθεί. Για να έχουμε και επίσημη ανακοίνωση. Ακριβώς, να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Προφανώς, ας πούμε, διάφορα μέσα έχουν αναπαράγει πληροφορίες. Ούτως ή άλλως, ο κ. Τσακαλώτου είναι τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε... Είναι στο οικονομικό επιτελείο Ευκλήτης. Προφανώς, ας πούμε, έχει θέσεις ευθύνης σε πολλά ζητήματα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και η ομάδα διαπραγμάτευσης, η οποία έχει αναλάβει το τεράστιο έργο το να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με βάση τα συμφέροντά της, ας πούμε, απέναντι στους δανειστές. Είναι δηλαδή ένας δέδαλος επιτροπών και καθηκόντων σε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Με τα ποσοστά και τα αποτελέσματα στο νομό πρέβεζας, είστε ευχαριστημένος, κύριε Παγκράτη? Ασφαλώς. Είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομό, πλησιάζοντας το 38%. Νομίζω ακόμα δεν έχουν, ας πούμε, 37,9% τα πρώτα επίσημα δεν έχουν έρθει, αλλά αυτά που δημοσιεύονται είναι ασφαλώς μια τεράστια επιτυχία. Αν σκεφτείς ότι στο περιοχή Φαναρίου πρώτη φορά στην ιστορία η αριστερά είναι πρώτο κόμμα, πρώτη πολιτική δύναμη, ηγεμονική δύναμη, αυτό δείχνει μια συνολική κοινωνική μεταστροφή μέσα από την απόγνωση, μέσα από την απόρριψη λοιπόν των καθεστωτικών κομμάτων και αγγίζοντας, ακουμπώντας την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε την ευθύνη να τους εκπροσωπήσει. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση, αν θέλετε μου απαντάτε. Υπήρχαν κάποιες φημολογίες ότι ο κύριος Μπάρκας δεν τα είχε καλά με τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό. Αν θέλετε δεν να θα κάνετε πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως οι δηλώσεις της νύχτας των εκλογών, το κλίμα που διαμορφώθηκε, δείχνει την ομόνοια, δείχνει την ενότητα, δείχνει τη δυναμική και του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ που σε κάθε περίπτωση ό,τι εμπόδια υπάρχουν τα ξεπερνάνε μέσα από το διάλογο και μέσα από την συλλογικότητα και τη συντροφικότητα. Μάλιστα. Οπότε κύριε Παγκράτη, βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. Ορκίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας, και μάλιστα με πολιτικό όρκο, και όσο και αν σχολιάστηκε αυτό ενδεχομένως από κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι έπρεπε να βρουν στην προκειμένη φάση. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα είμαστε εδώ και θα σχολιάζουμε και θα βλέπουμε και με τη βοήθειά σας. Θα είμαστε όποια στιγμή θέλετε. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγκράτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.